Κάτω από την αστραφτερή επιφάνεια των ωκεανών του κόσμου βρίσκεται ένα μυστηριώδες και ασαγηνευτικό βασίλειο γεμάτο ζωή και μυστικά που περιμένουν να ανακαλυφθούν. Για όσους είναι παθιασμένοι με την υποβρύχια εξερεύνηση και την περιπέτεια, ένα αξιόπιστο καταδυτικό ρολόι δεν είναι απλώς ένα αξεσουάρ, αλλά ένα απαραίτητο εργαλείο που μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε μια ασφαλή, επιτυχημένη κατάδυση και μια δυνητικά επικίνδυνη υποβρύχια αποστολή. Είτε είστε έμπειρος δίτης είτε λάτρης που θέλετε να κάνετε την πρώτη σας βουτιά στον υποβρύχιο κόσμο, η επιλογή του σωστού καταδυτικού ρολογιού είναι μια κρίσιμη απόφαση. Στον κόσμο των καταδυτικών ρολογιών υπάρχει μια τεράστια γκάμα επιλογών που πρέπει να λάβετε υπόψη, που κυμαίνονται από ρολόγια πολύ φθηνά έως πολυτελή μοντέλα υψηλής ποιότητας. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να ξεπεράσετε το budget σας για να αποκτήσετε ένα αξιόπιστο και πλούσιο σε τεχνικά χαρακτηριστικά ρολόι καταδύσεων. Γεια χαρά, είμαι ο Σταμάτης και καλώς ήρθες στο Greek O'Clock. Πάμε να ξεκινήσουμε ένα ταξίδι ώστε να ανακαλύψουμε τα καλύτερα ρολόγια κατάδυσης κάτω από τα 1000 ευρώ. Διασφαλίζοντας ότι τόσο ο προϋπολογισμός σου όσο και οι καταδυτικές σου ανάγκες εξυπηρετούνται πλήρως. Το πρώτο ρολόι μας σχετικά με τα καλύτερα ρολόγια κατάδυσης κάτω των 1000 ευρώ είναι το ανδρικό ρολόι Longines Hydro Quest Automatic L3742-4. Αυτό το ρολόι ξεχωρίζει για τον συνδυασμό κομψότητας, λειτουργικότητας και οικονομικής τιμής, καθιστώντας το κορυφαία επιλογή για τους λάτρες των καταδυτικών ρολογιών. Στην καρδιά του HydroQuest βρίσκεται η στρογγυλή κάσα του από ανοξείδωτο χάλιβα με διάμετρο 41 χιλιοστά και πάχος 11,9 χιλιοστά, που επιτυγχάνει μια ισορροπία μεταξύ παρουσίας και άνεσης στον καρπό. Η κάσα είναι αδιάβροχη στα 30 μπαρ που ισοδυναμούν με 300 μέτρα κάτω από το νερό, καθιστώντα την κατάλληλη για μια σειρά υποβρύχιων δραστηριοτήτων. Η βιδωτή κάσα πίσω και η βιδωτή κορώνα ενισχύουν περαιτέρω την αντοχή του στο νερό, ενώ η μονής κατεύθυνση περιστρεφόμενη στεφάνη είναι ένα τυπικό χαρακτηριστικό για τα καταδυτικά ρολόγια, χρήσιμο μένει για την παρακολούθηση του χρόνου που έχει περάσει κάτω από το νερό. Το ρολόι τροφοδοτείται από τον αυτόματο μηχανισμό L888 της Longines, γνωστή για την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητά του. Αυτή η μηχανική κίνηση με αυτοπεριέλυξη λειτουργεί με 25.200 καραδασμούς την ώρα, προσφέροντας ένα σημαντικό απόθεμα ισχύως έως και 70 ώρες. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για όσους δεν φορούν το ρολόι καθημερινά. Η αισθητική γοητεία του HydroQuest είναι αξιοσημείωτη. Με το μπλε καντράν και τα σημαίνα γυαλισμένους δείκτες, η εφαρμοσμένη αραβική αριθμή και τα markers είναι επικαλυμμένα με το ελβετικό Super Luminova, βελτιώνοντας την αναγνωρισιμότητα μέσα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Μια κρίσιμη πτυχή για τους δείκτες. Ο ανθεκτικός της γρατζουνιές κρύσταλλο ζαφύρι με αντινακλαστική επίστρωση διασφαλίζει ότι το καντράν παραμένει ορατό και προστατευμένο ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες. Ολοκληρώνει το σχέδιο τον μπρασελέ από ανοξείδωτο ατσάλι, το οποίο προσφέρει ανθεκτικότητα και συνεκτή εμφάνιση με τη θήκη. Είναι εξοπλισμένο με διπτό πτυσσόμενο κούμπομα ασφαλείας και ενσωματωμένη προέκταση κατάδυσης, διασφαλίζοντας ότι το ρολόι παραμένει ασφαλές στον καρπό κατά την ενεργή χρήση του. Συνοπτικά, το ανδρικό ρολόι Longines HydroQuest Automatic δεν είναι απλώς ένα λειτουργικό ρολόι κατάδυσης, αλλά και σύμβολο της δέσμευσης της Longines να συνδυάζει την παραδοσιακή δεξιοτεχνία με τη σύγχρονη τεχνολογία ορολογοποιίας. Ο συνδυασμός αξιόπιστης αυτόματης κίνησης, στιβαρής αντοχής στο νερό και κομψής σχεδίαστης, όλα αυτά κάτω από 1000 ευρώ, το καθιστά μια συναρπαστική επιλογή τόσο για δείτες αλλά όσο και για τους λάτρες των ρολογιών. Το δεύτερο ρολόι στη λίστα μας με τα καλύτερα καταδυτικά ρολόγια κάτω από 1000 ευρώ είναι το Hamilton Khaki Navy Frogman Automatic με μαύρο καντάν και μαύρο ελαστικό λουράκι. Αυτό το ρολόι αποτελεί απόδειξη της πλούσιας ιστορίας και δέσμευσης της Hamilton στην παραγωγή λειτουργικών αλλά και αισθητικά ευχάριστων ρολογιών κατάδυσης. Αρχικά σχεδιάστηκε για το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής το 1953 και εμφανίστηκε στην πετυχημένη ταινία του 1951 The Frogman. Το Hamilton Frogman έχει υποστεί σημαντική εξέλιξη με τα χρόνια. Η πιο πρόσφατη έκδοση με κάθε 41 χιλιοστά κάνει αυτό το ρολόι πιο προσιτό και ελκυστικό, ειδικά για όσους βρίσκουν τα μεγαλύτερα ρολόγια δυσκίνητα. Η κάσα διαστάσεων 44 χιλιοστών lug to lug και πάχος 13,09 χιλιοστά περιλαμβάνει κρύσταλλο ζαφύρι θολωτό στην μπροστινή πλευρά με αντινακλαστική επίστρωση, διασφαλίζοντας ότι το ρολόι είναι τόσο άνετο στη χρήση αλλά και ευανάγνωστο. Παρά τη στιβαρή κατασκευή του,
το ρολόι διατηρεί μια χαριτωμένη σιλουέτα με γυαλισμένη λοξότμηση και καθαρό βούρτσισμα, καθιστώντας το όχι μόνο ένα λειτουργικό εργαλείο, αλλά και ένα κομψό αξεσουάρ. Στον πυρήνα του τοκάκι Navy Frogman Automatic βρίσκεται η αυτόματη κίνηση της Hamilton H10. Αυτή η κίνηση βασίζεται στο NETA C07611, είναι γνωστή για τη στιβαρότητα και την αποτελεσματικότητά της, καθώς διαθέτει εκτεταμένο απόθεμα ισχύως 80 ωρών. Ο μειωμένος αριθμός παλούων συμβάνει στην μακροχρόνια ακρίβειά του, καθιστώντας το ένα ρολόι αξιόπιστο σύντροφο τόσο για την καθημερινή χρήση, όσο και για καταδυτικές περιπέτειες. Το κατράν του Frogman έχει σχεδιαστεί για μέγιστη αναγνωρισιμότητα υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό για κάθε καταδυτικό ρολόι. Το μαύρο κατράν συμπληρώνεται με δείκτες οι οποίοι έχουν επικάλυψη Super Luminova, εξασφαλίζοντας αναγνωρισιμότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Οι πορτοκαλί τόνοι στα λεπτά και τα δευτερόλεπτα προσθέτουν μια πινελιά χαρακτήρα στο κατράν, ενώ ο διαχωρισμένος αραβικός αριθμός στις 12 η ώρα γνέθει τις στρατιωτικές ρίζες του ρολογιού. Ο μαύρος λαστιχένιος ημάντας ή λουράκι, όπως το εσπέστο, του κάκι Navy Frogman, είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για τις καταδύσεις. Το καουτσούκ είναι ανθεκτικό στο νερό και δεν επηρεάζεται από περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως το αλμυρό νερό ή η περιόδες ακτινοβολία που μπορεί να βλάψει άλλα υλικά. Παρέχει επίσης μια άνετη ασφαλή εφαρμογή, ζωτική σημασία όταν φοράτε το ρολόι πάνω από μια στολή κατάδυσης. Αυτή η πρακτικότητα ενισχύει την ελκυστικότητα του Frogman τόσο για τους επαγγελματίες δίτες αλλά και για τους λάτρες των θαλάσσιων σπορ. Αυτός ο συνδυασμός μηχανικής ακρίβειας και περίπλοκης σχεδίασης κάνει το χκάκι Navy Frogman μια ξεχωριστή επιλογή για δίτες και λάτρες των ρολογιών, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη και την τιμή του. Το τρίτο ρολόι στη λίστα είναι το Seiko Prospex Master Automatic. Αυτό το ρολόι είναι μέρος της σειράς Prospect Special Edition, σχεδιασμένο για τους τολμηρούς στην καρδιά και όσους αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της ζωής κατά μέτωπο. Το Seiko Prospect συνεχίζει να προχωρά συνδυάζοντας την τεχνολογική υπεροχή με ένα ωραίο και νικηφόρο σχεδιασμό. Το SRP H75 διαθέτει ένα διακριτικό degradé καντράν με μπλε πράσινη υφή, εμπνευσμένο από τις παγωμένες θάλασσες και τα μοτίβα των πατημασιών των πιγκουίνων στο χιόνι. Αυτή η σχεδιαστική επιλογή γιορτάζει τις προσπάθειες διατήρησης στην Ανταρκτική όπου δοκιμάστηκαν τα πρώτα ρολόγια κατάδυσης της Seiko. Το ρολόι διαθέτει περιστρεφόμενη στεφάνη χρονισμού με μονή κατεύθυνση, με βαθιά αυλάκωση που επιτρέπει την ακριβή μέτρηση του χρόνου σε απαιτητικές συνθήκες. Αυτό το ρολόι τροφοδοτείται από την αυτόματη κίνηση της Seiko Caliber 4R36, η οποία δονείται στις 21.600 παλμούς την ώρα και έχει απόθεμα ισχύω 41 ώρες. Προσφέρει επίσης δυνατότητα χειροκίνητης περιέλυξης. Το μεγεθυμένο ημερολόγιο μαζί με τους δείκτες οι οποίοι είναι επικαλυμμένοι από υλικό LumiBrite εξασφαλίζουν πολύ καλή αναγνωρισιμότητα σε διάφορες και χαμηλές συνθήκες φωτισμού. Κατασκευασμένο να πληρεί τα πρότυπα ISO για καταδύσεις, το ρολόι μπορεί να αντέξει σε βάθη έως και τα 200 μέτρα. Το Seiko Prospex Master έχει διάμετρο 42,4 χιλιοστά και πάχος 13,39 και μήκος λακ του λακ 41,35 χιλιοστά. Είναι μεγάλο, αλλά πάνω στον καρπό φαίνεται αρκετά μικρό. Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι, το οποίο εκτείνεται μέχρι και τις αρχές του μπρασελέτου. Μπροστά καλύπτεται από υλικό κρύσταλλο τύπου Hardlex για μεγάλη ανθεκτικότητα. Επίσης έχει βιδωτή κορώνα και βιδωτό πίσω καπάκι. Το μπρασελέ από ανοξείδωτο ατσάλι με αναδιπλούμενο κόμπωμα και απελευθέρωση ασφαλείας εξασφαλίζει ασφαλή εφαρμογή στον καρπό. Η μονή κατεύθυνση περιστρεφόμενη στρεφάνη, επίσης από ανοξείδωτο χάλιβα, προσθέτει στη λειτουργικότητα και την ανθεκτική εμφάνιση του ρολογιού. Συνοπτικά, το Seiko Prospect Master Automatic δεν είναι απλώς ένα ρολόι. Είναι ένα σύμβολο δέσμευσης της Seiko στην καινοτομία με περιβαλλοντολογική συνείδηση και πνεύμα περιπέτειας. Ο στιβαρός σχεδιασμός του, τα λειτουργικά του χαρακτηριστικά και η μοναδική του αισθητική του καθιστούν μια ξεχωριστή επιλογή για δίτες αλλά και λάτρες των ρολογιών, αν συμπεριλάβουμε και τη χαμηλή του τιμή. Το Citizen ProMaster Mechanical Diver NB6021-17E είναι ένα ρολόι, ουσιαστικά ένα remake του παλιού καταδυτικού ρολογιού της Citizen του 1970 με την ονομασία Challenge Diver. Το 6021-17E, εμπνευσμένο από το παλιό μοντέλο του 77, βρέθηκε σε μια παραλία της Αυστραλίας το 1983, αλλά εξακολουθούσε να λειτουργεί μετά από χρόνια βυθισμένο στον Ειρηνικό ωκεανό. Αυτό το ρολόι συνδυάζει
vintage γοητεία με μοντέρνα λειτουργικότητα. Η κάσα του κατασκευασμένη από ελαφρύ ανθεκτικό ζελατζονία Super Titanium που συμπληρώνεται από ένα μαύρο καντράν με ανάγλυφους δείκτες. Η κλασική πράσινη φωτεινή επίστρωση του καντράν προσθέτει μια ρετρό αίσθηση, ενώ το αντιανακλαστικό κρύσταλλο ζαφύρι εξασφαλίζει την ανθεκτικότητα και τη διάβγειά του. Ένα βασικό χαρακτηριστικό αυτού του ρολογιού είναι η περιστρεφόμενη στεφάνη, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τους διαιτητές όπως έχουν τα περισσότερα καταδυτικά ρολόγια. Διαθέτει επίσης ένα μαύρο λουράκι πολυουρεθάνης, το οποίο ενισχύει περαιτέρω τη vintage ελκυστικότητά του. Στο εσωτερικό του έρχεται με την κίνηση της Citizen Caliber 9051, η οποία έχει μια ενισχυμένη αντιμαγνητική προστασία και προσφέρει απόθεμα ισχύω 42 ωρών. Το ρολόι έχει πλάτος κάσας 41 χιλιοστά με πλάτος των LAG 20, καθιστότατο ένα άνετο ρολόι για τα διάφορα τύπη μεγέθων καρπών. Είναι αδιάβροχο στα 200 μέτρα και είναι κατάλληλο για καταδύσεις, τηρώντας τα πρότυπα ISO για τα καταδυτικά ρολόγια. Το ρολόι περιλαμβάνει επίσης πρόσθετες λειτουργίες, όπως είπαμε, αντιμαγνητικής αντίστασης και απόθεμα 42 ωρών και εύρος ακρίβειας από μείον 10 συν 20 δευτερόλεπτα την ημέρα. Συνοπτικά, το Pro Master Mechanical Diver ξεχωρίζει για το συνδυασμό ενός ιστορικού ρολογιού, ανθεκτικών υλικών και σύγχρονων χαρακτηριστικών. Η μοναδική του ιστορία σε συνδυασμό με την πρακτικότητα και τον κομψό σχεδιασμό του το καθιστούν εξαιρετική επιλογή για όλους τους λάτρεις των ρολογιών. Το Davos Aternos 60's Faded Blue Sea House Special US Edition θα μπορούσε να είναι σιδηρόδρομος η ονομασία του, αξίζει ιδιαίτερη αναφορά στη λίστα μας για τα καλύτερα ρολόγια κάτω των 1000 ευρώ. Η Davos είναι γνωστή για την υψηλής ποιότητας ρολόγια της που αποτείουν φόρο τιμής στα εμβληματικά ρολόγια καταδύσεων και αυτό το μοντέλο δεν αποτελεί εξαίρεση. Εννοούμε ότι είναι χωμάζ ουσιαστικά. Προβάλλει εξαιρετικά υλικά, δεξιοτεχνίες και εξαιρετικές αξιόπιστες ελβετικούς αυτόματους μηχανισμούς στο εσωτερικό. Αυτή η μοναδική σειρά περιλαμβάνει δύο διαφορετικά μοντέλα, το Gold Seahorse και το Blue Seahorse, που το καθένα προσφέρει ξεχωριστούς σημαντικούς συνδυασμούς. Το Blue Seahorse ειδικότερα αποτυπώνει στην ουσία τη βαθιά θάλασσα με το μαύρο και μπλε στο χρώμα του. Το καντράν του ξεθοριάζει από μπλε ναυτικού στην κορυφή ως βαθύ μαύρο στο κάτω μέρος, θυμίζοντας τα βάθη που εξερευνούν οι επαγγελματίες δίτες. Οι ασημένιες λεπτομέρειες και οι δείκτες ξεχωρίζουν σε αυτό το σκηνικό, προσθέτοντας μια αίσθηση βάθους και διάβγειας. Και τα δύο ρολόγια αυτής της σειράς διαθέτουν μια μοναδική κάσα και κουμποτή πίσω, αποκλειστικά ειδικά με το λογότυπο των Special US Forces. Είναι διακοσμημένο με ένα υπόκαμπο και ένα μοτίβο με αστέρια και ρίγες, γιορτάζοντας την αποκλειστικότητα αυτής της έκδοσης στους θαυμαστές της Davosa, στην Αμερική κυρίως. Ο σχεδιασμός του Terno 60 θυμίζει ελεύθερους δίτες της εποχής, διαθέτοντας μια κάσα από νοξίου το χάλιβα διαμέτρου 40 χιλιοστών, ταιριάζει άνετα σχεδόν σε κάθε καρπό. Αυτό το καθιστά γοητευτικό unisex ρολόι και τονίζει πολύ τον σπορ χαρακτήρα του. Μακροί δείκτες, ειδικά ο δείκτης των δευτερολέπτων που χτυπάει τέλεια, ενισχύουν στην πραγματικότητα και την αισθητική του γοητεία. Αυτό το ρολόι διαθέτει επίσης μονόδρομο πρέσιο αλουμινίου, χαρακτηριστικά των ρολογιών της παλιάς εποχής, και θολωτό γυαλί ζαφύρι με αντιανακλαστική επίστρωση για την προστασία του καντράν, το οποίο είναι μια σημαντική αναβάθμιση σε σχέση με τα μεθακλυρικά πλαστικά γυαλιά που χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν, το απλό γυαλί. Στην καρδιά του Davosa Thermo 6 βρίσκεται αυτόματη μηχανή της Davos του 3021, που ουσιαστικά είναι ο Σελίτα SW200. Έχει μια πολύ καλή κίνηση στους 28.800 παλμούς και παρέχει απόθεμα ισχύου 42 ωρών, εξασφαλίζοντας έτσι μια πολύ καλή αξιοπιστία. Ο συνδυασμός του ιστορικού προφίλ και των σύγχρονων υλικών που χρησιμοποιεί η Davosa, το ρολόι το κάνει αυτό αρκετά ελκυστικό και είναι μια καλή επιλογή αν θες να ξοδέψεις κάτω από 1000 ευρώ. Το Raymond Veil 2760 STE1 20001, με την ονομασία Freelancer, είναι ένα αξιοσημείωτο ρολόι που ενσωματώνει στην ουσία ένα σύγχρονο ρολόι διτών, ενώ αποτείει φόρο τιμής και δέσμευση της μάρκας για
για την ανεξαρτησία και την καινοτομία στον χώρο της ορολογοποίησης. Ιδρύθηκε το 1979 και παραμένει μια από τις λίγες μάρκες ορολογοποίησης που βρίσκονται ακόμα στα χέρια της ιδρύτριας οικογένειας. Η συλλογή Freelancer που παρουσιάστηκε το 2007 είναι μια απόδειξη αυτής της κληρονομιάς που δημιουργήθηκε για να γιορτάσει το πνεύμα της ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης. Με άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Φρουφρού και αρώματα, θα έλεγα εγώ. Το μοντέλο Freelancer 2760-ST1-20001 διαθέτει σπορ σχεδίαση και ταιριάζει απόλυτα σε ένα δραστήριο άντρα. Προσφέρει αρμονική και μοναδική εμφάνιση και συνδυάζει το σπορ με τη σεμνότητα. Είναι ένα ρολόι το οποίο δεν είναι πολύ phase-off. Το ρολόι είναι εξοπλισμένο με τον αυτόματο μηχανισμό και λειτουργεί ημερομηνία day-day ουσιαστικά, που είναι απαραίτητη για τους δείτες. Διαθέτει αντοχή στο νερό έως και τα 1000 πόδια, δηλαδή 300 μέτρα, καθιστώντας το κατάλληλο για καταδύσεις αλλά και για θαλάσσιες δραστηριότητες. Όσο αφορά τεχνικές προδιαγραφές, το Freelancer διαθέτει στρογγυλή κάσα από ανοξείδωτο χάλιβα με μαύρο κεραμικό πλαίσιο. Το μέγεθος της κάσας είναι 42 χιλιοστά και το πάχος 11,8 και διαθέτει βιδωτή κορώνα. Το ρολόι τροφοδοτείται από την αυτόματη κίνηση στο εσωτερικό, η οποία έχει απόθεμα ισχύους 38 ωρών. Το μαύρο καντράν του ρολογιού έχει σχεδιαστεί να είναι ευκρινές και με κομψότητα, καθώς και προστατεύεται από κρύσταλλο ζαφύρι μπροστά, με αντιθαμμωτική επεξεργασία και στις δύο πλευρές, εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα και αναγνωρισιμότητα κάτω από διάφορες συνθήκες φωτισμού, και η βιδωτή κορώνα διακοσμένη με το λογότυπο RW προσφέρει μια πινελιά κομψότητας. Το Freelancer ολοκληρώνεται με ένα κομψό μπρασελέ από ανοξείδωτο ατσάλι, εξοπλισμένο με πτυσσόμενο κούμπομα, καλό αυτό, πάλι από ανοξείδωτο ατσάλι, και διπλό σύστημα ασφάλειας του μπρασελέ, στο κούμπομά του ουσιαστικά, για να μην μπορεί να ανοίξει εύκολα. Το πλάτος του λάκτου ρολογιού είναι 22 χιλιοστά, συμβάλλοντας έτσι εύκολο στη χρήση του, και μπορείς να βρεις στα 22 χιλιοστά, μπορείς να βρεις και πάρα πολλά διαφορετικά λουράκια, δερμάτινα και νέιτο. Το επόμενο ρολόι στη λίστα μας με τα καλύτερα καταδυτικά ρολόγια κάτω από 1000 ευρώ είναι το Deep Blue Day Night Scuba. Ένα ρολόι που ξεχωρίζει στον κόσμο των προσιτών ρολογιών κατάδυσης. Και αυτό πάλι είναι ένα χωμάς. Με καταγωγή από την πόλη της Νέας Υόρκης, η Deep Blue έχει χαράξει μια θέση για τον εαυτό της στην παραγωγή ρολογιών κατάδυσης με στιβαρές κάσες και συμπεριλαμβάνεται με εσωτερικούς μηχανισμούς, ελβετικούς αυτόματους μηχανισμούς. Ένα καθοριστικό χαρακτηριστικό των ρολογιών τους είναι η χρήση σωλήνων αερίου τριτίου που τα ξεχωρίζει όσον αφορά τη μοναδικότητα και την ορατότητα του καντράν. Αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο αποτελεί απόδειξη της θέσης της Deep Blue στην ποιότητα και στην αξία. Το ρολόι παρουσιάζει μια στιβαρή κάσα από χάλιβα και μια εντυπωσιακή ικανότητα αντοχής στον έως 400 μέτρα, καθιστώντα το ένα πραγματικά καλό καταδυτικό ρολόι. Διαθέτει κίνηση στο εσωτερικό μειγιώτα 90-15, μαύρο ματ κατράν και τα markers είναι χτυπημένα με το τρίτιο T100 και C3 Super Luminova για εξαιρετική φωτεινότητα. Ο κρυσταλλικός φακός από ζαφύρι που καλύπτεται μπροστά και το ατσάλινο μπρασελέ τονίζουν περαιτέρω την αντοχή και το στυλ του. Φαίνεται δηλαδή στιβαρό ρολόι, δηλαδή είναι μάτσο. Με διαστάσεις 45x52 χιλιοστών και πάχος 15 χιλιοστά, όπως σας είπα, είναι μεγάλο ρολόι, το Day Night Scuba έχει ισχυρή παρουσία στον καρπό, δηλαδή δεν κάνει για καρπούς λεπτός, θέλουμε ένα μεσαίο προς μεγάλο καρπό. Η σχεδίαση της κάρτας είναι ένα αρμονικό συνδυασμό κλασικών και μοντέρνων στοιχείων με χοντρές προεξοχές και γυαλιστερή λοξότμηση και προσφέρει μια πινελιά πολυπλοκότητας. Η στεφάνη του ρολογιού με μηχανισμό μονής κατεύθυνση 120 κλικ είναι λειτουργική και αισθητικά ευχάριστη που συμπληρώνεται από μια βιδωτή κορώνα που είναι τόσο πρακτική όσο και κομψή. Φυσικά, εντάξει, καταδυτικό ρολόι χωρίς βιδωτή κορώνα δεν γίνεται. Το καντράν του Day Night Scuba είναι ένα εστιακό σημείο που χαρακτηρίζεται από τελειωμένους ορθογώνιους σωλήνες τριτίου και ένα διακριτικό μοτίβο κυμάτων στο εσωτερικό του dial. Η διάταξη είναι καθαρή, ισορροπημένη και έχουμε το παράθυρο της ημερομηνίας στη θέση 4,5 σχεδόν. Σε χαμηλό φωτισμό, οι σωλήνες τριτίου παρουσιάζουν μια πολύ ωραία και σταθερή λάμψη, καθιστώντας το ρολόι ανάγνωστο κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Είναι εξοπλισμένο το ρολόι με μπρασιλέ στυλ στριδιού, θα έλεγα, από πολύ βαρύ ατσάλι, που λεπταίνει προς τα κάτω για άνεση στον καρπό, αλλά και να έχει μια ωραία αισθητική. Στον καρπό το ρολόι έχει μια ουσιαστική αλλά και μια ισορροπημένη αίσθηση, κατάλληλη για τα διάφορα μεγέθη και στυλ καρπού. Δεν θα το έλεγα, είναι για μεγαλύτερους καρπούς. Είναι μεγάλο ρολόι, στιβαρό, βαρύ.
Παρ' όλα αυτά είναι μια πολύ καλή επιλογή για κάτω από τα 1000 ευρώ. Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο ρολόι, το οποίο και αυτό είναι μάτσο, αρκετά μεγάλο. Το Zelos Hammerhead 3. Ένα αξιόλογο ρολόι από μια μάρκα γνωστή για την παραγωγή ρολογιών, κυρίως Microbrand, αλλά είναι ένα Microbrand υψηλής ποιότητας. Αυτό το μοντέλο ξεχωρίζει για το μοναδικό συνδυασμό στιβαρής λειτουργικότητας και εντυπωσιακής αισθητικής, καθιστώντα το αξιοσημείωτο υποψήφιο στην κατηγορία ρολογιών κάτω από 1000 ευρώ. Στο επίκεντρο του Hammerhead 3 είναι το εντυπωσιακό γαλαζοπράσινο καντράν του, που το ξεχωρίζει σε μια αγορά που συχνά κυριαρχείται από παραδοσιακά μαύρα και μπλε καντράν. Αυτό το ζωντανό χρώμα δεν είναι μόνο κομψό, αλλά ενισχύει και την ορατότητα του καντράν. Ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό για τους δείτες, το καντράν στεγάζεται σε μια στιβαρή κάσα που ανοξύνει το χάλιβα 44 χιλιοστό, όπως σας είπα, είναι μεγάλο ρολόι, δίνοντας το ρολόι μια ουσιαστική παρουσία στον καρπό. Είναι αρκετά μεγάλο και βαρύ. Η κάσα έχει σχεδιαστεί για να αντέχει σκληρές καταδύσεις, που τονίζεται περαιτέρω από την εντυπωσιακή αντοχή του στον έως 400 μέτρα. Το ρολόι τροφοδοτείται από την αυτόματη κίνηση της Seiko NH35α με 41 ώρες αυτονομίας, εξασφαλίζοντας ακριβή χρονομέτρηση απαραίτητη για υποβρύχες δραστηριότητες. Η μονής κατένδυση της περιστρεφόμενης στεφάνη είναι ένα ζωτική σημασία, όπως έχουμε πει και στα προηγούμενα ρολόγια, χαρακτηριστικό. Και το Hammerhead 3 είναι κατασκευασμένο με ακρίβεια, επιτρέποντας τους δείκτες να παρακολουθούν με ακρίβεια τον χρόνο βήθησής τους. Η στεφάνη μαζί με τους δείκτες και τους δείκτες της ώρας στον επιλογέ είναι επεξεργασμένος με φωτεινό υλικό για αναγνωρισιμότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Ομολογώ ότι όταν το βάλεις κάτω από το φως να πάρει ενέργεια και το βάλεις στο σκοτάδι θα πάθεις πλάκα. Έχει απίστευτη φωτεινότητα το ρολόι. Σε πολλά σημεία, σε σημείο που νομίζω ότι βρίσκεσαι σε πάρτι δίσκο του 90. Πολλά χρώματα. Η ανθεκτικότητα είναι μια βασική πτυχή του Hammerhead. Φαίνεται κιόλας ότι είναι καλοδουλεμένο ρολόι. Διαθέτει ανθεκτικό μπρασελέ, κρίσταλο ζαφύρι στην προτινή του επιφάνεια που προστατεύει το καντράν, και ανθεκτικό μπρασελέ εξοπλισμένο με κούμπομα για δίτη, με πρόσθετη ασφάλεια. Αυτό διασφαλίζει ότι το ρολόι μπορεί να αντέξει σε πολύ σκληρές συνθήκες κατάδυσης αλλά και ακραίων δραστηριοτήτων. Πάμε πάλι στην αγαπημένη μου Baltic. Το Baltic Aquascape, που ξεχωρίζει την κατηγορία καταδυτικών ρολογιών, αποτελεί παράδειγμα της τεχνογνωσίας της Baltic σε συνδυασμό με vintage και μοντέρνια χαρακτηριστικά στην ορολογοπία. Γνωστό για το Bicompact Chronography Baltic, συνεχίζει την επιτυχία της με αυτό το καλοφτιαγμένο ρολόι κατάδυσης. Διαθέτει κάσα που ανοξύνει το τατσέλ 39 χιλιοστών, κρύσταλλο ζαφύρι, θολωτό κρύσταλλο ζαφύρι, με φυσαλίδες και είναι αδιάβροχο στα 200 μέτρα. Η vintage γοητεία του ρολογιού ενισχύεται από ένα ωραίο πλαίσιο, μια μεγάλη βιδωτή κορώνα χωρίς προστατευτικά και τρυπημένα lag για εύκολη αλλαγή του μπρασελέ. Το Aquascape διαθέτει τις τρεις χρωματικές παραλλαγές, μπλε επιχρυσωμένο, μαύρο ασίμι και μαύρο κρέμ, η κάθε μία με μοναδικές υφές του καντράν και επιλογές Lump of Aged. Το μινιμαλιστικό καντράν χωρίς ημερομηνία είναι κομψό και βανάγνωστο, δείχνοντας προσοχή της Baltic στη λεπτομέρεια. Τροφοδοτείται από Μιγιώτα 9039, γνωστός για την αξιοπιστία του με απόθεμα 42 πλάς ορών, και το Aquascape εξισορροπεί την ποιότητα με την προσιτή τιμή. Έρχεται είτε με λουράκι καουτσούκ σε τροπικό στυλ, είτε με μπρασελέ ατσάλινο με σαν χάντρες ριζιού, και ομολογώ ότι εγώ θα προτιμώ τον μπρασελέ με τις χάντρες ριζιού, και έχει και εύκολη αποδέσμευση του μπρασελέ ή του λουριού από την κάτω πλευρά, ώστε να μην χρειάζεσαι κάποιο εξάρτημα για να αλλάζεις και να παίζεις με τα λουράκια μεταξύ τους. Να δούμε άλλο ένα microbrand ιταλικό.
λογαριασμού ακριβούς κλικ και ένα καντράν που φιλοξενεί το λογότυπο με δύο σημαίες. Διαθέτεται σε τρία μεγέθη κάσας, 38-42, και προσφέρεται ωστόσο και σε διάφορες χρωματικές επιλογές, συμπεριλαμβανομένου ενός στρατιωτικού πράσινου χρώματος. Η αυτόματη κίνηση στο εσωτερικό του είναι ο σελίτα SW201 που τροφοδοτεί το ρολόι με απόθεμα ισχύους 38 ωρών και νομίζω έχει και σύστημα 26 jewelers, αντικατασμικό σύστημα 26 jewelers. Η κάσα πανοξύδου του Χάλιβα Light Catcher διαθέτει σε διάφορα μεγέθη όπως είπαμε και συνδυάζεται από ένα επανασχεδιασμένο βραχιόλι σε σχέση με το 600 από χάλιβα με αυξημένη κονικότητα στο κούμπομα και έχει και μικρορύθμιση ώστε να βελτιώνεται πολύ η αίσθηση πάνω στον καρπό, να μπορεί δηλαδή να κουμπώνει και ξεκουμπώνει γρήγορα. Επιπλέον το ρολόι διαθέτει ωραία πλάτη σχεδιαστικά στο πίσω μέρος, το οποίο μπορείς να δεις ουσιαστικά το εσωτερικό του μηχανισμού και είναι και εξοπλισμένο με Super Luminova Grade X1 στους δείκτες, στους μάρκες, για πολύ μεγάλη και αυξημένη ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Το Squall 1545 ξεχωρίζει στη σειρά προσιτών καταδυτικών ρολογιών. Έχει υποστεί σημαντικό επανασχεδιασμό, καθιστώντας το μία από τις πιο φιλικές προς τον προϋπολογισμό αυτών επιλογές. Το μοντέλο συνδυάζει μοναδικά σχεδιαστικά στοιχεία, στη βαρύ λειτουργικότητα, εξαιρετική αξία και ωραία εφαρμογή και ωραία εμφάνιση για τους λάτρεις κυρίως των ρολογιών. Εμένα προσωπικά μου αρέσει Squall, never mind. Κεντρικό στοιχείο στον επανασχεδιασμό του είναι η ξεχωριστή κάσα του που διαθέτει μεγαλύτερη κορώνα και χωρίς προστατευτικά, βελτιώνοντας τόσο την εμφάνιση όσο και τη χρησιμότητα για τους δείτες. Το καντράν του έχει πορτοκαλί τόνους και τους δείκτες 6, 9 και 12 στην ώρα αποπνέει μια ρετρό ατμόσφαιρα της δεκαετίας του 70. Είναι διαθέσιμο σε μαύρο γκρι και πέιν και λευκό με χρυσές πινελιές. Το 1545 προσφέρει ποικιλή οπτική γοητεία διατηρώντας το μοναδικό χαρακτήρα του. Οι επιλογές περιλαμβάνονται σε ατσάλινο μπρασίλια στυλ Oyster ή σε ένα λουράκι από καουτσούκ με tropical steel που καλύπτει και για να καλύψει όλες τις προτιμήσεις. Εγώ προσωπικά είμαι φαν των μπρασίλια περισσότερο από το καουτσούκ, αν και δεν κάνω κατάδυση, μ' αρέσουν τα καταδυτικά μεν, περισσότερο με μπρασίλια όμως. Ως πραγματικό ρολόι, καταδυτικό ρολόι, το 1545 διαθέτει 30 ατμόσφαιρες αντοχή στο νερό και οι διαστάσεις του είναι παρόμοιες με το Rolex Submariner το 14060, εξασφαλίζοντας άνετη εφαρμογή. Στο εσωτερικό του έχει τον σελίτα SW201 και διαθέτει επίπεδο κρύσταλλο ζαφύρι με αντινακλαστική επίστοση για καθαρή ορατότητα. Έχει μονής κατεύθυνσης κεραμική στεφάνη με πάνω φωτεινό στέλεχος και τα μάρκες του καλύπτονται από το υλικό Super Luminova με απίστευτο ωραίο μπλε φωτισμό, ενισχύοντας έτσι την υποβρύχια αναγνωρισιμότητά του ή την αναγνωρισιμότητα του καντράν σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Αυτά ήταν τα αγαπημένα μου καταδυτικά ρολόγια κατά από 1000 ευρώ. Ελπίζω η λίστα και οι επιλογές να σας άρεσαν. Το βίντεο τράβηξε λίγο παραπάνω. Αφιερώστε λίγο χρόνο να το δείτε. Είναι 12 ρολόγια. Δεν έχω εμβαθύνει πολύ στα τεχνικά χαρακτηριστικά, οπότε είναι εύκολο να το δείτε και να το ακούσετε. Ευχαριστώ που μείνατε μέχρι το τέλος. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και like, γιατί βοηθάει πολύ τον αλγόριθμο του YouTube. Γεια χαρά!